αναμέτρησης με τον Εθνικό να είναι στην σέντρα. Περνάει για τον Ζράντι, Ζράντι ψάχνει χώρο για το σουτ. Ζράντι, ωραίο άνοιγμα για να δούμε το Φιγιώτη, το γύρισμα, η μπάλα κοντράρει, η μπάλα στο δοκάρι από τον Ήλιεφ. Η μεγάλη ευκαιρία στο 22, αλλά προηγήθηκε offside. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Το γύρισμα εδώ που έγινε από τον Φιγιώτη ήταν, όπως φαίνεται, έστω και λίγο, αν και δεν είναι στην ίδια ευθεία η κάμερα, αλλά πιθανότατα ήταν εκτεθειμένος ο Ήλιεφ. Ο Απόλλωνας, για να δούμε το στόρ. Χαμηλά προς τα πίσω για Ζράντι, αφήνει για Ήλιεφ, εκπληκτική τρίπλα, πέσιμο του Ήλιεφ. Νομίζω έπεσε εύκολα, αν και θα μπορούσε να τελειώσει την φάση, αφού άδειασε τον προσωπικό του αντίπαλο. Υπάρχουν διαμαρτυρίες, ο Κόλινε, όχι ο Ήλιεφ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες, βεβαίως η φάση θα εξεταστεί και από το VAR. Ζράντι, τσιμπάει ωραία για Ήλιεφ. Ήλιεφ μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα θα διώξει σε κόρνερ ο Ταράσοφ. Φιγιώτης, ωραία πέρασε την μπάλα για τον Αλμπάνι, το σούτ του Ζράντι δεν είναι καλό, η καλύτερη εδώ προϋπόθεση για τον Απόλλωνα στο παιχνίδι στο 57. Να δούμε εδώ την προσπάθεια του Απόλλωνα. Ήλιεφ, χαμηλά, η μπάλα περνάει από όλους, επικίνδυνα προσπάθησε ο Στορ. Παρτιζάν ανόρθωση στις 7:45 από το Cita Vision Sports 3. Να δούμε εδώ τον Ζράντι. Ζράντι δοκιμάζει το σούτι μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Να κατεβάζει μπάλα, ψάχνει στηρίγματα και επιλογές. Το σούτ εδώ που γίνεται από τον Τζουμ, από τον Γκορουμπέτς. Ωραία κίνηση του Ίντζα στην περιοχή. Ο Κουντόμπιακ θα διώξει προσωρινά. Το σούτ που γίνεται, μπάλα έξω. Αυξάνει όλο και περισσότερο την πίεση του στην άμυνα του Εθνικού και οι αλλαγές δείχνουν να βοηθούν. Εδώ ένα λάθος που γίνεται, ευκαιρία, η πάσα του Τολεμέν δεν πέρασε. Ωραία πάσα εδώ, ευκαιρία για τον Απόλλωνα, το σούτ που γίνεται δοκάρι. Καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους. Αλμπάνης, νέο σούτ, έξω. Κερδίσει με ψυχραιμία. Και τώρα ο Τολεμές που βλέπει τον Μάριο Ηλία στην κόντρα ο Εθνικός. Μάριος Ηλία θέλει να περάσει, κρατάει μπάλα, ψάχνει χώρο για το σούτ, το δοκιμάζει. Θα βγάλει αποτελεσματική άμυνα εκεί. Στο 80 η φάση αυτή. Το σούτ εδώ που γίνεται, η μπάλα κάπου κοντράρει και περνάει κόρνερ. Και τόσο κόσμο στην περιοχή. Του Χριστοδούλου εκτέλεσε ο κόλ με ύψος, η κεφαλιά που έγινε από τον Ουέλιγκτον. Τρέχει ο Τζουμ, προαβαίνει το γύρισμα, ο Τολεμές έβγαλε άμυνα. Επιμένει ο Απόλλωνας, η σέντρα στην περιοχή και βαλιά, κάπου 1-0. 1-0 με Ουέλιγκτον. Η ομάδα του Απόλλωνα βρίσκει τη λύση με έναν κεντρικό αμυντικό. Η εκτέλεση του κόρνερ από τον Κολ. Εδώ να δούμε τώρα, θα εξεταστεί η φάση για πιθανό offside στον Τζουμ. Το ξεκίνημά της. Εδώ η κεφαγιά από τον Ουέλιγκτον. Από τον ψύχα η σέντρα. Ο Ουέλιγκτον κέρδισε την κεφαγιά, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έκανε το 1-0. Γκόρουμπετς, η σέντρα στην περιοχή. Κεφαγιά για τον Μάριο Ηλία. Μάριος Ηλία, οι κόντρες. Το σούτ που γίνεται, η μπάλα έξω. Η ευκαιρία στο φινάλε για τον Εθνικό να κλέψει τον βαθμό από τον Κουμί. Ήταν και η τελευταία στην αναμέτρηση στο 90-6, τέλος το παιχνίδι.